Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, από την 5η 26 Ιανουαρίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και μάλιστα σας είπα ότι επικοινώνησα με τον φίλο μου τον Νίκο τον Χατζόπουλο από το NBC και τον ρώτησα. Από σήμερα αυτή η εβδομάδα τι καλά που είναι, θα έρθει και η αύξηση στα 7,75 και ότι έβαλε τα γέλια λέγοντας ναι, να δεις πόσο θα πλουτίσουμε. Γιατί βάλατε τα γέλια κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και υγεία όλος ο κόσμος πάνω απ' όλα. Ξέρετε γιατί έβαλα τα γέλια? Έβαλα τα γέλια γιατί αν διαβάσετε το δελτίο τύπου που έβγαλε 29 Δεκέμβρη αλλά και την υπουργική απόφαση του Υπουργείου, λέει ακριβώς τα αντίθετα αυτά που λένε. Δηλαδή, το 30% των συνταξιούχων δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Το 15 με 20% θα πάρουν τη διαφορά και θα πάρουν ψίχουλα. Δηλαδή κάποιος που είχε προσωπική διαφορά 60 ευρώ και θα πάρει 70 ευρώ υπέρ του, θα αφαιρεθεί το 60 και θα πάρει 10. Το οποίο το 10 ευρώ θα έχει μέσα το 6%, θα έχει το φόρο. Γι' αυτό γέλασα. Επίσης όμως θα προσθεθεί και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Αυτοί που έχουν 1.580 ευρώ μέχρι 1.700 ευρώ, προσέξτε, συντάξιμες αποδοχές που είναι περίπου χιλιάδες, τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω για να είμαι ειλικρινής, αυτοί θα έχουν αύξηση 3%, θα έχουν κρατήσει 3%. Γιατί θα έχουν? Γιατί κρατήσεις 3%? Η ΑΣ. Η εισφορά αλληλεγγύης που δεν καταργήθηκε, ένα άλλο ζήτημα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι καταργήθηκε μόνο ο φόρος της ειδικής εισφοράς. Η ΑΣ είναι 1.400 με 1.700 3%. Από 1.700 μέχρι 2.000 πάει 6%. Άρα αυτή η κατηγορία που σας είπα προηγουμένως, τα 1.580 μεικτά και τα 1.000 με 1.700, αυτός ο κόσμος από το 7,78 θα αφαιρέσουμε 3%. Γιατί θα αυξηθεί η αλληλεγγύη. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, που από ό,τι εκτιμώ είναι πάρα πολύ συνταξιούχοι. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, όχι κλείνοντας, θα μου κάνετε ερωτήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Σημαίνει ότι το 50% δεν θα πάρει τίποτα. Το 30% τίποτα και οι άλλοι ψίχουλα. Άρα μιλάμε για μια και τεράστια κοροϊδία. Τι θα πει το 50% τίποτα, το 30% τίποτα, το 15 με 20% ψίχουλα? Τι έχει μείνει δηλαδή? Όπως είπα προηγουμένως, το 30% δεν θα πάρει ένα ευρώ. Το 15 με 20% που το λέει. Άρα είμαστε στο 50% που δεν θα δουν εκείνα τα οποία μέχρι στιγμής επικοινωνιακά εξαγγέλλονται. Αυτό λέμε. Ακριβώς. Και το υπόλοιπο 50% θα πάρει κάτι. Το 50% θα πάρει, εννοείται θα πάρει. Θα πάρει την αύξηση της ανταποδοτικής και της εθνικής. Αυτό θα πάρει το 7,75. Αυτό θα πάρουν. Άρα καταλήγουμε. Και κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Θυμάστε ότι το Γενάρη, το Δεκέμβρη που είχαμε νομοσχέδιο μήνυ ασφαλιστικό και μας είχε καλέσει η Βουλή για να πούμε τις απόψεις μας, είχαμε καταθέσει τροπολογία που είπαμε ότι να πάρουν όλες οι συντάξεις, όλες οι κύριες συντάξεις, το 7,75% ανεξάρτητα αν υπάρχει η διαφορά της προσωπικής διαφοράς. Ήταν στο χέρι του κυρίου Μητσοτάκη να το κάνει αυτό. Άρα ήταν επιλογή του να μην πάρουμε όλοι χρήματα. Και να κρυβόμαστε ο ένας με τον άλλον τον προηγούμενο νόμο. Ο ένας να λέει για τον Κατρούγκαλο, ο άλλος να λέει για το 12 τους δικούς του, που εκεί, ξέρετε, το 12 γίνανε οι μεγάλες περικοπές. Αυτό πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Γιατί αν θυμάστε, και μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Ο ίδιος δεν μας έλεγε την 13η σύνταξη είναι ψίχουλα. Έλεγε, δεν την ψηφίζω, αλλά είναι ψίχουλα, μην τα παίρνετε. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, κατήργησε τα ψίχουλα. Που ήταν 1,1, για μας δεν ήταν ψίχουλα. 1,1 δις είναι πολλά τα χρήματα. Άρα καταλήγουμε και λέμε. Εμείς θέλουμε πραγματικές αυξήσεις. Ούτε το 7,75 μας καλύπτει, να σας εξηγήσω γιατί. Πρέπει να πάρουμε πάνω από 25%, γιατί κάθε μέρα το νιώθουμε όλοι. Όχι μόνο εμείς οι συνταξιούχοι, προσέξτε. Και όλος ο ελληνικός λαός. Είδατε τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Δεν τολμάει να πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ να πλουνίσει. Εγώ κάθε και εσείς πάμε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Άλλοι δεν πάνε. Αυτό είναι θέμα δικό του. Θα το δουν την ημέρα των εκλογών. Το ψέμα, θυμάστε τι είχα πει. Το ψέμα έχει ημερομηνία λήξης. Θυμάστε που έλεγα ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι ο φόρος. Είναι 1 με 2, 3 ευρώ. Και όχι κατέργηση τη εισφορά αλληλεγγύης σε ΑΣ. Τα εμπλέγαμε.
Όπως λέμε και τώρα, θα τα δείτε. Κύριε Χατζόπουλε. 25-27 του μηνός, 28. Θα πληρωθούν. Θα δουν τις διαφορές. Θα ψάχνουν να βρουν τις διαφορές και δεν βλέπουν χρήματα. Δυστυχώς. Κύριε Χατζόπουλε, σας έδωσαν ποτέ απάντηση σε αυτή σας την πρόταση που αναφέρατε πριν από λίγο, δηλαδή να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι με πολιτική απόφαση το 7,75% αντί να κρύβεται ο ένας από τον άλλον? Ακριβώς. Μα το καταθέσαμε. Υπήρξε κάποια απάντηση? Και απάντηση, εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι στη Βουλή που καλεστήκαμε όταν υπήρχε το νομοσχέδιο. Μα σωστό αυτό, αν σας απάντησαν, θέλω να ξέρω. Όχι, αφού δεν το περάσανε, τι να μας απαντήσουν. Δεν το περάσανε. Ούτε για δικαιολογία δεν σας είπαν ότι ξέρετε. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που κάνουν έχουν στήσει τους μηχανισμούς που υπάρχουν. Δεν λέω και ψέματα, δεν κατηγορώ τους συναδέλφους σας. Το σύστημα της παραπληροφόρησης που έχει στηθεί κάθε μέρα στα μεγάλα κανάλια, που λένε ακριβώς αντίθετα. Μα τους είπα ότι θα φανεί στις 27, 28, 29 που θα πληρωθούμε. Δεν θα φανεί το 50%, δεν θα πάρει τίποτα. Άρα δηλαδή αυτή την εβδομάδα... Θα σας λένε στο κοντρόλ και θα σας λένε. Κύριε Τουλογιλάκη, εγώ δεν πήρα τίποτα. Δεν πήρα τίποτα, ή πήρα 7 ευρώ. Ή πήρα 3. Άρα δηλαδή, κύριε Χατζόπουλε, από 0 έως πόσα ευρώ αναμένεται να δει κάποιος με βάση την προσωπική διαφορά και όσα έχετε πει σε αυτή την αύξηση του 7,75% και για το υπόλοιπο 50%, δηλαδή πάνω από τα 500 ευρώ? Γιατί σήμερα κάπου στον Αθηναϊκό Τύπο είδα ότι, ξέρετε, μέχρι και τα 557 ευρώ μπορεί να έρθει αύξηση στη σύνταξη κάποιου. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να πάρει κάποιος με 1.700 να μην πάρει ούτε ένα ευρώ, και ο άλλος που έχει και 5 εκατοστάρικα μπορεί να πάρει. Αν έχει προσωπική διαφορά, αν έχει βαρέα ο άνθρωπος και έχει διαφορά, δεν είναι απλό αυτό. Όσοι το γράφουν, κακώς το γράφουν, γιατί δεν ξέρουν από ασφάλιση. Μπορεί και ένας που παίρνει 470 ευρώ να έχει προσωπική διαφορά ο άνθρωπος. Άμα έχει βαρέα. Μάλιστα. Συνταξιούχος ο οποίος παίρνει, ερώτημα προς εσάς, συνταξιούχος ο οποίος παίρνει τη σύνταξή του, αλλά υπάρχει επιπλέον μια μικρή σύνταξη χειρίας από πίσω, δικαιούται αυτό το ποσό? Η προσωπική διαφορά έχει και στη μία και στην άλλη. Είναι πριν το νόμο Κατρούγκαλο ή μετά το νόμο Κατρούγκαλο? Πριν το νόμο Κατρούγκαλο. Πριν το νόμο Κατρούγκαλο θα δει, έχει ενημερωτικό σημείωμα τι προσωπική διαφορά έχει και στη δικιά του και στη θανάτου. Αν έχει προσωπική διαφορά μεγάλη, δεν θα πάρει τίποτα. Αν έχει αρνητική, θα πάρει. Είδατε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Καθόλου. Για δράματα θα μιλάμε από εδώ και κάτω και για παράπονα, και καλά εσείς το είπατε, αλλά εγώ το διευρύνω λίγο παραπάνω. Όταν λέτε κρύβεται ο ένας από τον άλλον, μου φαίνεται ότι στο τέλος θα κρύβεται ο συνταξιούχος από τον άλλο συνταξιούχο, για να μην πει ότι εκείνος πήρε και ο διπλανός του δεν πήρε, ο φίλος του δεν πήρε. Κοιτάξτε, κρύβεται δεν κρύβεται. Είναι δεύτερο θέμα. Το θέμα είναι ότι και αυτός που θα πάρει. Όταν μιλάμε τώρα, αυτός που έχει 1.000 ευρώ και έχει αρνητική, υπέρ του δηλαδή, αν το καταλάβει ο κόσμος, και πάρει 75 ευρώ, τα 75 δεν είναι καθαρά. Πρέπει να ξέρετε, είναι ο φόρος, είναι το 6% της ασθένειας. Καθαρά από τα 75. Αυτό είναι ο μεγάλος όγκος. Άμα μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, σας ακούει και πιο εύκολο ο κόσμος. Ο μεγάλος όγκος θα πάρει περίπου 50 ευρώ αύξηση το μήνα, περίπου. Περίπου. Άρα μάλιστα. Σημαίνει αυτό ότι αυτά τα χρήματα, ούτε θυμάστε όταν έδωσε η κυβέρνηση τα 250 ευρώ το 21 μέχρι 23 Δεκέμβρη, και είχα πει ότι τα χρήματα τα 250 σε συνταξιούχους κάτω από 800 ευρώ δεν θα προλάβουν να μπουν στην τσέπη τους. Δεν μπήκαν στην τσέπη τους. Τα έξοδα που είχαν φύγανε σε ένα λεπτό. Μάλιστα. Δεν λύνεται και το θέμα. Ωραία. Αν οι συντάξεις δεν πάνε τελευταίοι 800 ευρώ και θα έχουμε και τις αυξήσεις κάθε έτος, αλλιώς δεν γίνεται. Πρακτικά πέστε μου, σας παρακαλώ, αυτός που παίρνει 480 ευρώ, πώς ζει αυτός ο άνθρωπος? Εχθές στο Μαρούσι που είχαμε μια κουβέντα, που είχαμε μαζευτεί περίπου 50 συνταξιούχοι, 40. Γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που παίρνουν και 1500, 1400 ευρώ, προς Θεού, έτσι. Αυτοί λέγαμε, ρε παιδιά, πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν, τι κάνε. Αν έχουν νίκη, μιλάμε για άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε κάθε μέρα. Αν δεν υπήρχαν και τα παιδιά να στηρίζουν τους γονείς. Θυμάστε παλιά τι κάνανε? Οι γονείς στηρίζουν τα παιδιά. Θα πάνε αντίθετα.
Κρατάω αυτή την κουβέντα και αυτές τις πληροφορίες. Είναι η απαντήση σε όλο αυτό το επικοινωνιακό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά με τα 7,75 και πόσο θα πάρει ο μεγάλος όγκος μέχρι 50 ευρώ το μήνα. Ένα 30%, το επαναλαμβάνω για να μην γίνει λάθος, λόγω της προσωπικής διαφοράς ούτε ευρώ. Ένα 15-20% θα πάρει ψίχουλα και βέβαια θα υπάρξουν και αρκετές κρατήσεις, ένα 3% σε εκείνους οι οποίοι παίρνουν ως σύνταξη από τα 1.580 μέχρι τα 1.700 ευρώ. Σωστά, ακριβώς, κράτησα τα πατήματά σας. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Εντάξει. Και λοιπόν, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο κλείνοντας. Ότι αυτή η αύξηση δεν είναι νόμος του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι το 17 ο νόμος. Δούμε και την πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες τις πληροφορίες και σας ευχαριστώ πολύ, για να ξέρουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σας ακούν, κύριε Χατζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και υγεία όλος ο κόσμος. Καλημέρα, την υγεία σας να έχετε και εσείς.